μας χαρίζει ένα φθορνο γέγιο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τη συχνότητα της τηλεοράσης του Capital. Λούκας Κωνσταντίνου. Ο άνθρωπος με τα χίλια πρόσωπα. Κωνσταντία Παύλου. Αυστηρή παρουσιάστρια σε απόγνωση που παλεύει να βάλει σε τάξη καλεσμένους και... Εμπάτε σκυλιά λέστε. Άκουσαν τον αιωνίκαρο στον ταμπού. Πάλε τα ίδια. Το αχτύπητο ζευγάρι του πιο ανατρεπτικού δελτίου της κυπριακής τηλεόρασης μιλά στη κάμερα του capitalnews.com.cy και στους Αντί Αλοΐζου και Χριστός Δίνωνος. Βρισκόμαστε στο χώρο του εγκλήματος με την Κωνσταντία Παύλου και τον Λουκάν Κωνσταντίνου. Να ρωτήσω καταρχήν, εσύ ως φτάνουμε στο 15ο-16ο επεισόδιο αυτήν την εβδομάδα. Πώς βιώνετε εσείς την προσπάθεια αυτών το project? Project, ωραία λέξη, project. Βιώνουμε το με πολύ αγάπη, πολύ πάθος. Υπάρχει απόλυτη χημεία από όλη την ομάδα. Και εβδομάδα με εβδομάδα το απολαμβάνουμε πολύ περισσότερο. Ακριβώς. Είναι ακριβώς. Η πρώτη φορά που συνεργάζεστε? Ναι, και η τελευταία. Ευτυχώς, είπα και εγώ, διότι έκαμε σμόση. Χημεία. Νομίζω φαίνεται. Νομίζω φαίνεται. Εγώ έμποτα, ξαναείπα το, έμποτα πέρσι που ήθελα την Κωνσταντία μαζί μου στην προηγούμενη σατυρική εκπομπή στις Πατάτες. Φυσικά δεν έποδοση η προσπάθεια, αλλά εκείνον που λέμε πελάρες δηλαδή, το σύμπαν συνομωτή και τα λοιπά. Τι είδες στην Κωνσταντία δηλαδή που σε έκαμε να πεις ότι θέλω την αβέξη μαζί μου στην σατυρική εκπομπή? Μάνα μου κότσια μου, κορμίθιο μέτρα. Το χαμόγελο, η καλοσύνη, είναι ένα combination πραγμάτων. Combination, μ' αρέσει και η λέξη αγγλική. Συνδυασμό, ναι. Προτιμώ τα ελληνικά. Επειδή είπες project, εσύ γι' αυτό με παράσυρες με, Χρήστο. Συγχύστηκε. Λοιπόν, Λούκα, γιατί σάτυρα, γιατί βλέπουμε τον Λούκα Κωνσταντίνου σάτυρα, τι είναι το που σε ελκύει σε αυτόν τον είδος τέχνης, ας πούμε? Δεν ξέρω, ρε φίλε, ήταν κάτι που είχα από την παιδική μου ηλικία. Η σάτυρα είναι ένα είδος για μένα, δεν ξέρω αν είσαι άλλη ερώτηση τι είναι η σάτυρα, αλλά σε προλάβω, είναι τρόπος έκφρασης. Είναι για κάποια αποθυμένα που βγαίνουν προς τα έξω. Επειδή είμαι αυθόρμητος χαρακτήρας εγώ, εκρηκτικός θα έλεγα, επαναστάτης, είναι εγώ που δεν δέχομαι μίγα στο σπαθί μου, έτσι, σωστή ορολογία, μίγα, ναι. Λοιπόν, για μένα είναι τρόπος έκφρασης σάτυρα. Είναι ένα από τα καλύτερα αλλά και τα δυσκολότερα είδη. Συμφωνώ. Θεωρείτε και οι δύο ότι υπάρχει κάποιον ιδιαίτερο ταλέντο στη σάτυρα που απαιτείται για να πετύχει σε αυτόν το είδος ή κάποια ιδιαιτερότητα? Ή οποιοδήποτε ηθοποιός μπορεί κάλλιστα να πραγματοποιήσει αυτόν τον ρόλο? Σίγουρα θέλεις μια δεξιοτεχνία, δύσκολο είδος, ναι. η σάτυρα. Ιδιαίτερα οι μιμήσεις. Εντάξει, το είδος που επικεντρώνομαι εγώ περισσότερο. Θέλει μια μαεστρία. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Πάνω σε αυτό που είπε ο Λούκας, στις μιμήσεις θεωρώ ότι όταν υπάρχει το ταλέντο και γίνει κάποια καλή δουλειά, βγαίνει το τέλειο αποτέλεσμα. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να έχεις και ταλέντο. Δηλαδή δεν είναι απλά η εξωτερική εμφάνιση που θα μοιάζει σε κάποιον που υποδίεσαι, μόνο η φωνή. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Είναι η διάθεση, είναι οι κινήσεις, είναι... και όχι απλά να τις κάνεις. Να ενσαρκώσεις το άτομο που θα μιμήθεις. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ενώ όταν δεν έχεις να συγκρίνεις το πραγματικό άτομο με το άτομο που το μιμείται, είναι πολύ διαφορετικό. Δηλαδή, άλλο να κάνεις ένα χαρακτήρα που δεν γνωρίζει ο κόσμος, και άλλο η μίμηση που πρέπει να θυμίσεις του άλλου το άτομο που υποδίεσαι. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω αυτό που λέει η Κωνσταντία, ότι δεν είναι μόνο να μιμηθείς το πρόσωπο, είναι να του δώσεις έτσι μια άλλη φόρμουλα, να το κάνεις πιο ενδιαφέρον, να δημιουργήσεις, να χτίσεις πάνω του χαρακτήρα. Τούτον πώς το καταφέρνετε, μελετάτε που πριν, πώς το βρίσκετε αυτή τη φόρμουλα? Μιλάς σε μένα ή απευθύνεσαι και στους δύο? Τούτο θέλει, Αντία μου, θέλει πολλή δουλειά. Θέλει πολλή μελέτη. Θέλει μπράσε λίγο ψήρας να παρακολουθείς την λεπτομέρεια. Πολύ σημαντικό. Φυσικά εγώ
Ποτέ στη ζωή μου δεν ήμουν σπάσμα. Δεν ήμουν, δηλαδή, να κάτσω να ξέρεις, ήμουν βιβλιοφάγος, ας πούμε, ή να κάτσω να δω ένα χαρακτήρα, να μπρέα τον με. Όχι, εγώ βλέπω τον, φωτογραφίζω τον και δουλεύω τον. Ευτυχώς τάτσου ακόμα τύπα ξύλο. Μάνα για παράσυρες μέχρι αυτό. Τύπα ξύλο. Θέλω να πιστεύω ότι δουλεύει ακόμα ο κεφάλος μου. Είμαι σαν φωτογραφική μηχανή. Πιάνω, δουλεύω το μέσα στο μυαλό μου και φκένει αυθόρμητα ο χαρακτήρα. Μια φορά μπορώ να το δω και να... Τώρα η Κωνσταντία, εντάξει, ένα άλλο το είδο που... Εγώ προσωπικά δεν είχε να κάνω μίμηση. Ναι. Οπότε, εντάξει. Αλλά πιστεύω ότι είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι της υποκριτικής. Πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να δοκιμάσεις την πορεία. Να δοκιμάσω. Κωνσταντία, έχει σπουδάσει δημοσιογραφία. Ναι. Σε έναν παράλληλο σύμπαν θα μπορούσε η Κωνσταντία να κάνει καριέρα δημοσιογράφου. Θα μπορούσα νομίζω. Θα σε ενδιέφερε. Ναι, γιατί όχι, ναι. Γιατί είχα δουλέψει και ως δημοσιογράφος. Οπότε εντάξει. Απλά έτυχε να ακολουθήσω μόνο τον δρόμο της υποκριτικής. Και δεν ήσουν πάντα στο πεδίο της σάτιρας. Έχεις κάνει κωμωδία, ναι. Έχεις κάνει θέατρο, έχεις κάνει δραματική σειρά. Κάνει παιδικό θέατρο, ναι, κωμωδία σε σειρές, κοινωνικές σειρές, δραματικές. Το Αρπαγόλα πώς προέκυψε? Ήταν κάτι που ήθελες να ασχοληθείς, ήταν κάτι που ήρθε, τι πες θα το κάνω? Το Αρπαγόλα ήταν κάτι που ήρθε. Με άγχωσε πάρα πολύ, γιατί πρώτη φορά θα έκανα κάτι τέτοιο. Αν και εγώ είμαι παρουσιάστρια του Δελτίου στο Αρπακόλα News. Δεν είμαι όπως το Λουκά που υποδίεται, μιμείται κάποιους επώνυμους τέλος πάντων. Ναι, με άγχωσε πάρα πολύ, αλλά εντάξει. Να δώσουμε όμως, πρέπει να το αναφέρουμε, Κωνσταντία μου, τα εύσημα στο όνομα είναι η εφεύρεση του Στέφανου, ναι, του σκηνοθέτη μας, του Χατζηκοφίνα, του Αρπαγκολάνιους, ναι. Μια ερώτηση για τον Λουκά. Έχεις δεχτεί ποτέ παράπονα ή κάποια σχόλια από άτομο που έχεις σατιρίσει να σου πει, ας πούμε, πώς το έκαμες, μα έτσι είμαι στα αλήθεια, αφού είμαι έτσι, ή είναι τύχη ποτέ? Πολλές φορές. Και προσωπικά και τηλεφωνήματα. Από πολιτικούς, να φανταστώ. Πολιτικούς. Ποιον ήταν το παραπονό τους? Ο τρόπος που τους μιμούμε, ότι εν είμαι έτσι, εν δίνομαι έτσι, διάφορα. Η απάντησή σου? Η απάντησή μου έτσι... Απούσι μου για μου για σας. Πάντως, εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω ποιον πρόσωπο να απολαμβάνεις να υποδίεσαι περισσότερο, δηλαδή... Το νιώθεις, όχι το ότι αν τα καταφέρνεις, ποιον απολαμβάνεις, ποιον πρόσωπο θα... Όλοι οι χαρακτήρες, Αντία μου, συγγνώμη, σε διακόπτω, είναι ξεχωριστοί για μένα. Όλους τους απολαμβάνω, όλους τους αγαπώ. Ναι. Περισσότερο, για να είμαι ειλικρινής, τον πρόεδρο. Τον πρόεδρο. Ευκέννη μου, δεν ξέρω, μπορώ να χτίσω πάνω του, να δημιουργήσω, να πω πολλά πράγματα. Αφού κάνεις στον κόσμο, να σου πω, να φωνάζουν πρόεδρο. Ναι. Αντίθετα, ποιος πολιτικός ή πρόσωπο σε δυσκολεύει? Με δυσκολεύει. Ναι. Εντάξει, κοίταξε, αν καταβάλω ιδιαίτερη παραπάνω προσπάθεια, σίγουρα να μου βγει, αλλά πρέπει να μου βγαίνει και λίγο φατσικά, δηλαδή το καλούπι του προσώπου, ας το πούμε. Διότι έχει πρόσωπα που είναι μακρουλά, που είμαι εγώ, ναι, το φυσίκ του, ας πούμε. Εγώ είμαι πιο στρογγυλό πρόσωπος, γι' αυτό διαλέω χαρακτήρες που είναι περισσότερο πάνω στο δικό μου το look. Για παράδειγμα, δεν μπορούσα να κάνω τον Μακαρίτη τον Τάσο τον Παπαδόπουλο. Ή τώρα τον Νίν, τώρα τον Νικόλαν τον Παπαδόπουλο. Ή τον Άντρον τον Κυπριανού. Δεν ξέρω, κάτι έμπω. Φυσιογνωμία, δηλαδή. Φυσιογνωμικά. Ναι. Εντάξει, αν το προσπαθήσω, σίγουρα, ναι, θα... Κωνσταντία, ακούμε συχνά ότι το χιούμορ είναι ένα δυνατό χαρακτηριστικό στους άντρες. Νομίζεις ότι ισχύει και για τις γυναίκες, διότι βλέπουμε ότι είσαι άτομο που διαθέτει χιούμορ και μπροστά από την κάμερα και πίσω από την κάμερα. Πώς αντιμετωπίζουν οι άντρες τη γυναίκα με χιούμορ? Πιστεύω ότι στους άντρες αρέσει μια γυναίκα με χιούμορ, αλλά υπάρχει μια λεπτή γραμμή. Αν την περάσεις αυτή τη γραμμή, εκεί κρούζει λίγο. Όταν πρέπει να έχεις όρια. Δηλαδή χιούμορ με μέτρο. Είναι πολύ εύκολο μετά να...
Να το κρούσεις, ρε παιδί μου. Μιας και μιλήσαμε για όρια, μια ερώτηση που απευθύνεται και στους δύο. Υπάρχουν όρια στη σάτιρα. Τα καθορίζει ο ηθοποιός, τα καθορίζει το κοινό. Εγώ νομίζω υπάρχουν και δεν υπάρχουν. Εγώ προσωπικά είμαι άνθρωπος των άκρων. Εγώ πολλές φορές δεν έχω όρια, παιδιά. Πρέπει όμως κάποτε κάπου να έχουμε όρια. Να έχουμε όρια. Δηλαδή πολλές φορές πρέπει να ξεφύγω. Τι νομίζω ότι πρέπει να έχουμε όρια, ασχέτα αν είσαι τον άκρο. Σίγουρα, ρε παιδί μου. Εντάξει, μπορείς να πηγαίνεις στο τηλεόραση και να βρίζεις κτλ. Πρέπει κάπου υπάρχουν όρια. Δηλαδή υπάρχουν κάποια θέματα που δεν τολμάτε να σατιρίζετε ή λέτε ότι αυτό το θέμα δεν το σατιρίζουμε, δεν το αγγίζουμε καν. Όχι, δεν υπάρχουν. Νομίζω. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Εγώ αντία μου, αν μου διούσα μια εκπομπή, και ήταν ειδικά μετά τα μεσάνυχτα, ήταν να κάνω πολλά πράγματα. Ήταν άλλα, δεν ήξερα. Δηλαδή θα μπορούσα να φανταστείς τον εαυτό σου ως παρουσιαστή κάποιας εκπομπής παρόμοιας φύσης ή... Αυτό μου λέμε με τα μεσονύχτιες. Έτσι. Ναι, ρε παιδί μου, ήταν να κάνουμε ζώνη ενηλίκων, ας πούμε, πολιτικού. Λοιπόν, Κωνσταντία, βλέπουμε στο ρόλο σου της δημοσιογράφου να βγάζει μια αυστηρότητα. Ναι. Η οποία βάζει σε θέση πολιτικούς που είναι καλεσμένοι ή που μπουκάρουν έτσι ξαφνικά στο δελτίο σου. Είναι ένα χαρακτηριστικό της Κωνσταντίας ή είναι καθαρά του ρόλου? Είναι καθαρά του ρόλου. Δεν είσαι αυστηρή, δηλαδή δεν... Είμαι αυστηρή, Λουκά μου. Όχι, δεν θα έλεγα ιδιαίτερα αυστηρή Κωνσταντία, αλλά νομίζω... Γενικά οι παρουσιαστές, αν τους προσέξεις, έχουν μια αυστηρότητα για να μπορούν να κρατούν τις ισορροπίες. Δηλαδή πρέπει να είσαι, ρε παιδί μου, πιο... Μπορείς να είσαι χαλαρός, να γελάς, να κάνεις τα αστεία σου. Ο ρόλος του παρουσιαστή, ειδικά των ειδήσεων, είναι σοβαρός... Είναι μετρημένος, είναι... Εντάξει, κάποτε μπορεί να την παρασύρω εγώ την Κωνσταντία. Εξαρτάται από τους ρόλους που κάνω και εξαρτάται από τη ροή, πόσα... Και από το φιλοξενούμενο, ναι. Πάντα. Δηλαδή, αν νευριάσω, αν είμαι πιο χαλαρός, ανάλογα να πάρει και η Κωνσταντία, ας πούμε, τον τρόπο που θα συμπεριφερθεί. Λουκά, στα παρελειπωμένα του επεισοδίου 12, σε είδαμε να μιμήσε σε μια στιγμή χαλαρότητα στο Χάρι Κλίν και συγκεκριμένα στο κομμάτι βασιλιάς της ασφάλτου. Ποια η άποψή σου για τον Χάρι Κλίν, ενώ είναι ένας καλλιτέχνης, ένας ηθοποιός που παρακολουθάς, διότι βρίσκεται και στο ίδιο πεδίο με εσένα, λίγο μπορεί. Φίλε, να σου πω, επειδή κάθε φορά που μιλούν για τον Χάρι Κλίν, συγκινούμε. Ο Χάρι Κλίν για μένα, ρε φίλε, ήταν η αφετηρία. Ήταν το έναυσμα, ήταν το κλικ για να φτάσω σε αυτό το σημείο. Αν δεν ήταν ο Χάρι Κλίν, ίσως να μην ασχολούμαι με τη σάτιρα και τις μιμήσεις. Γι' αυτόν και δημόσια ευχαριστώ από καρδιάς αυτόν τον άνθρωπο που υπήρξε, γιατί για μένα ήταν ο βασιλιάς της σάτιρας, της εποχής μου. Τώρα, εντάξει, μπορεί να υπάρχουν στην μετέπειτα πορεία, βγήκαν κι άλλοι, αλλά τότε ήταν ο Χάρι Κλίν. Για μένα ο Χάρι Κλίν ήταν το κάτι άλλο. Υπάρχει κάποιο σήμερα που... Εντάξει, δεύτερος, ας πούμε, που να σε εμπνέει όσον ο Χάρι Κλίν. Από τους σημερινούς. Ο Μητσικώστας είναι. Ο Μητσικώστας πάρα πολύ καλός στο είδος του. Ναι. Το οποίο παρακολουθώ. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς τι κάνει ο Μητσικώστας. Ναι. Παλιά σχολείδω. Ο Λαζόπουλος, αλλά ο Λαζόπουλος εντάξει επικεντρώνεται περισσότερο στη σάτιρα. Ο Μητσικώστας σχολήθηκε πάρα πολύ με τις μιμήσεις. Βασικά, εγώ το ευχαριστώ τον Χάρι Κλίν που ήταν το μέσο μου να ανακαλύψω τέλος πάντων αυτό το χάρισμα, όπως θέλετε, πέστε. Προτιμάτε πολιτική σάτιρα ή τελευταία βλέπουμε και κάποιες άλλες πίνακες πέραν της πολιτικής και αθλητική σάτιρα. Σατιρίζεται και αθλητικά γεγονότα και προσωπικότητες γενικά που ενδιαφέρουν το κυπριακό κοινό. Προτιμάτε κάτι από τα δύο, είναι κάτι που θα δούμε να εξελίσσεται και στην πορεία? Αυτό θα δείξει. Μπορούμε να πούμε περισσότερα. Ναι, συζητούμε διάφορα, αλλά... Προσπαθούμε να εξελίσσεται η εκπομπή. Εγώ θα έλεγα ότι ναι, θα είναι καλό να βάλουμε. Να μην είναι μόνο στην πολιτική. Ναι. Εντάξει, εγώ το είδος που ασχολούμαι περισσότερο καταπιάνομαι με τους πολιτικούς. Όμως
στην πορεία, ναι, θα ήταν καλό να βάλουμε και αθλητικογράφους μέσα, ναι, να βάλουμε και οικονομολόγους. Σιγά σιγά κτίζουμε το. Αν μην πιέζουμε και πολλά τον φίλο μου Στέφανο τον Χαλιβοπίνο. Άρα να περιμένουμε και άλλους χαρακτήρες. Πιστεύω, εννοείται, ναι. Πιστεύω, ναι, 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 ναι. Θα έχει εξέλιξη η εκπομπή. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, αν αντιστρέφονταν οι ρόλοι, ποιον πολιτικό από όσους ενσαρκώνει ο Λουκάς θα ήθελε η Κωνσταντία να ενσαρκώσει και αντίθετα ο Λουκάς ποιο θα ήθελε να φιλοξενήσει στο στούντιο του ως δημοσιογράφος. Επειδή μιλώ πολλά εγώ. Εγώ νομίζω... μ' αρέσει πάρα πολύ πώς μιμείται ο Λουκάς τον αδερόφνεοφή του. Θα απολαμβάνω πάρα πολύ. Οπότε εντάξει, θα ήταν ένα πρόσωπο το οποίο... εντάξει, θα ήθελες να δοκιμάσεις. Ναι. Νομίζω δεν θα μου πήγαινε να το δοκιμάσω, αλλά αν υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσα, εντάξει, είναι ένα πολιτικό άτομο το οποίο... μέσω του Λούκα μου αρέσει πάρα πολύ. Θα ήταν κακή ιδέα, ας πούμε, να... το φυσικό. Σε μια εκπομπή να κάνεις τον Αβέροφ και εγώ να σε κάνω εσένα. Τέλεια. Βάλαμε σας ιδέα. Να πρέπει να ξυρίσεις το κεφάλι σου. Και εσύ να βάλεις extension. Ο Λουκάς. Ο Λουκάς. Ποιον πολιτικό θα ήθελα να... ποιο θα φιλοξενούσες με ευκολία ο στούντιος ως δημοσιογράφος. Ενώ να τον καλέσω και να έρθει. Ναι, ναι. Είσαι δημοσιογράφος στο στούντιο του Capital, όπως είναι η Κωνσταντία. Χωρίς να μπουκάρεις μέσα όμως, θα τον καλέσεις από πριν. Εγώ θα ήθελα τη Ρούλα, τη Μαύρο Νικόλα. Υπάρχει ιδιαίτερη αγάπη με... εγώ θα ήθελα μάλιστα να φέρω κάποιον πολιτικό και να είμαι και εγώ μεταφιεσμένος. Για να κάνουμε να είναι ο άλλος εαυτός, ας πούμε. Τούτον έκαμα το, sorry, έκαμα το με τον Ανδρέα τον Μιχαηλίδη, ο οποίος εντύθηκα εγώ σαν Ανδρέας. Ήρθε ο Ανδρέας και έλεγα ότι είμαι εγώ ο Ανδρέας ο Μιχαηλίδης και ο ίδιος ο Μιχαηλίδης ότι είναι το εξαδελφάκι μου. Και έκαμε το με πολύ χαρά ο Ανδρέας, αγαπημένος φίλος. Ναι. Ήταν προετοιμασμένο που πριν ήταν... ναι, ναι, ήταν. Έκαμε και έναν άλλον, τον Τορναρίτη πάλι. Πάλι έκαμε δύο, παίζαμε μαζί. Κωνσταντία, έχεις ασχοληθεί και με το παιδικό θέατρο. Ναι. Έχεις και μια πορεία και στην τηλεόραση. Και με... ποιον κοινό νομίζεις είναι πιο απαιτητικό, είναι οι ενήλικες που πρέπει να τους δώσεις το υλικό μέσα από την τηλεόραση και μετά να πιάσεις κάποιο feedback μέσα από μετρήσεις ή από το κοινό ή το παιδικό κοινό. Τα μωρά γενικά αντιλαμβάνονται πράγματα ενστιχτοδός. Δηλαδή μπορεί να μην μπορούν να εξηγήσουν γιατί τους αρέσει κάποιος ηθοποιός, γιατί τους αρέσει κάποιος ρόλος ή μια παράσταση, αλλά ενστιχτοδός αντιλαμβάνονται πάρα πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι είναι πολύ αυστηροί οι κριτές στα μωρά. Και επειδή είναι αυθόρμητοι, θα σου πούν πάντα την αλήθεια. Το πιο μεγάλο κοινό είναι πολύ διαφορετικό. Νομίζω ότι τα μωρά είναι πιο αυστηροί κριτές. Έτσι πιστεύω. Mm-hmm. Και έχουν και πάντα, σχεδόν πάντα έχουν δίκιο. Γιατί ακόμη και έναν κακό χαρακτήρα να κάνεις, μπορεί να σε αγαπήσουν. Mm. Δηλαδή, είναι απίστευτο. Η θέση του χιούμορ στην προσωπική σας ζωή, ποιος είναι, ποια είναι σημαίνει. Κοίταξε το χιούμορ. Εγώ νομίζω το χιούμορ δίνει ζωή. Και εγώ πιστεύω. Υπάρχει έντονα δηλαδή στην προσωπική σας ζωή, εκτός εκπομπής, με παρέα, με φίλους. Νομίζω ναι. Ένα αυθόρμητο το χιούμορ. Δηλαδή είτε έχεις το είτε δεν το έχεις. Δεν είναι κάτι που φέρνεις το μαζί σου. Δεν είναι κάτι που δημιουργείται στην πορεία. Έτσι το πλέον. Και λίγα άτομα νομίζω έχουν χιούμορ. Νομίζω ότι λίγα είναι τα άτομα που έχουν πραγματικά χιούμορ και μπορούν να σου το μεταδώσουν. Γιατί μπορεί ο άλλος να πει ένα αστείο, αλλά εντάξει, ας πούμε. Ο αυτοσαρκασμός είναι το καλύτερο πράγμα. Δεν ξέρω, εμένα αρέσει και μου προσωπικά να αυτοσαρκάζομαι. Ποια σημεία του εαυτού σου ενοχλείς περισσότερο? Τη φαλάκρα μου, ας πούμε, το ύψος μου. Γενικά, γιατί εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω κάποιον να κάτσω και να τον βλέπω να με σατυρίζει. Η μορφασμή μου, οι κινήσεις μου, γιατί έπιασα και πολλά tics τους, δηλαδή. Να το σκεφτώ το Λουκά. Καλό, να χαρώ. Ιδέες. Δώσες μου ιδέα τώρα. Συγκίνησες με όμως, λεσούι μου, που μου έκαμε στο surprise, δεν το περίμενα.
να πούμε ότι ναι, είναι. Θα με ήθελα να, αντία μου, να σταθώ λίγο και να πω είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ ευτυχισμένος που συνεργάζομαι με την Κωνσταντίνα την Παύλου. Μα μου το Λουκά μου. Έτσι, για να κλείσουμε, δύο τελευταίες ερωτήσεις. Ναι. Νομίζω ότι μία την περιμένετε ήδη. Η άλλη είναι, εσάς τι σας διασκεδάζει, τι σας κάνει να γελάτε. Παρακολουθείτε κινηματογράφο, θέατρο, πώς... εντάξει, εγώ παρακολουθώ θέατρο, αρκετό. Αλλά εντάξει, μπορώ να πω ότι αυτό που με διασκεδάζει περισσότερο είναι η παρέα με φίλους. Γιατί ακόμη και μια παράσταση να δεις όταν είναι η δουλειά σου, τη βλέπεις με άλλο μάτι, βλέπεις άλλα πράγματα. Και εγώ νομίζω, φίλε, μια καλή παρέα, ταινία, ωραία κωμωδία στην τηλεόραση, είτε στο σινεμά. Οι φίλοι που έχουν χιούμορ. Είναι ζωή αυτό, ναι, που είπε και η Κωνσταντία. Ναι. Το γέλιο κινείται. Το γέλιο, ζωή, το γέλιο. Ναι. Τι, ναι, να περιμένουμε από εδώ και πέρα στο Αρπακόλα. Αρπακόλα. Αρπακόλα, ακριβώς. Εξέλιξη. Εξέλιξη. Αυτόν τουλάχιστον, ναι, υποσχόμαστε. Να πούμε και, τουλάχιστον να ευχαριστήσουμε και το κανάλι που μας έδωσε, ναι, την ευκαιρία. Βέβαια. Και επειδή είναι ένα παράπονο ο Στέφανο, να πούμε ότι είναι άψογη συνεργασία με τον Στέφανο, την ομάδα, τον Μάριον, ο κάμεραμαν εδώ, ο οποίος είναι καταπληκτικός. Να πίστευτα ο Μάριος, που να έρθει να με σάσει, να το κοστούμι μου, να με περιποιηθεί. Ο Ηλίας, ο Μάρκος, ο Άγγελος εδώ που έρχεται. Η Στέισι. Η Στέισι μας, η οποία είναι καταπληκτικότατη make-up artist, ας πούμε. Είναι απίστευτη. Και η υπόλοιπη ομάδα, δεν ξέρω. Ο κύριος Αχιλλέας, είπαμε, ναι. Ένας μικρός στρατός πίσω από εσάς. Ακριβώς. Καμιά φορά ο κόσμος βλέπει μόνο τα άτομα που υπάρχουν μπροστά, αλλά τα άτομα που είναι πίσω μπορεί καμιά φορά να κάνουν περισσότερη δουλειά και περισσότερων κόπων από αυτούς που είναι μπροστά. Σίγουρα. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας και σας ευχαριστούμε που μας κάνετε να γελάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Αντία μου, Χρήστο μου. Να είστε καλά.